Το βήμα των Ευζώνων αντυχεί στην πλατεία Συντάγματος. Γεμάτη υπερηφάνεια, οι άντρες της προεδρικής φρουράς με τις παραδοσιακές φορεσιές περνούν μπροστά από τους επισήμους. Για μία ακόμη φορά, οι Εύζωνες συγκεντρώνουν το χειροκρότημα του κόσμου που γέμισε την πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσει τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση. Η γη σύεται από τις ερπίστριες των αρμάτων μάχης Λέοπαρντ και των αυτοκινούμενων πυροβόλων. Στην κορυφή της παρέλασης τα νεοαποκτηθέντα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Μάρντερ και τα τροχοφόρα αναγνώρισης Μι-1117. Εντυπωσιακή και η παρουσία του πυραυλικού πυροβολικού, αλλά και του μηχανικού με τα άρματα διάσπασης ναρκοπεδίων. Την ίδια ώρα, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας εμφανίζονται στον Αττικό ουρανό. Σε άψογους σχηματισμούς, F-16 Viper, Rafale, Mirage, Phantom, μεταγωγικά, εκπαιδευτικά και αεροσκάφη υποστήριξης, ενώ τιμητική διέλευση πραγματοποιεί και το Spitfire της πολεμικής αεροπορίας. Παράλληλα, μπροστά από τους επισήμους, παίρνουν τα συστήματα αεράμινας Patriot και Hawk. Η επιβλητική παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στέλνει ηχηρό μήνυμα αποτροπής. Το σήμα για την έναρξη των πεζοπόρων τμήματων δίνουν οι πολεμικές σημαίες σε σχήμα βέλους, δείγμα της επιθετικής διάθεσης και της αποτρεπτικής ισχύος. Το βλέμμα του κόσμου συγκεντρώνουν τα επίλεκτα τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων, καταδρομής και αλεξιπτωτιστές με τα πράσινα μπερέ, πεζοναύτες, βατραχάνθρωποι και εθνοφύλακες. Στον αέρα, τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, Apache, Kiowa Warrior, Chinook και NH-90. Αλλά και τα πτυτικά μέσα του πολεμικού ναυτικού. Τη σκυτάλη παίρνουν οι ευέλπιδες, οι σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων, που με απόλυτα συγχρονισμένο βήμα παρελάβουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν στις 6:20 το πρωί με 21 κανιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβητού. Ακολούθησε η έπαρση της σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, πάντα αντλούμε μέσα στην ιστορία μας δύναμη από την ενότητα και την ομοψυχία. Τιμάμε τις εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας που έπεσαν μέσα σε αυτά τα 203 χρόνια για να είναι η πατρίδα μας ελεύθερη και υπερήφανη. Τιμάμε επίσης τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που είδαμε σήμερα. Η 25η Μαρτίου είναι μια ημέρα ορόσημο για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η διεκδίκηση για δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία και κοινωνική ευημερία παραμένει ζώσα και διακατέχεται από την ανάγκη του λαού μας να απελευθερωθεί από το σκοτάδι της κοινωνικής παρέτησης. Να είναι αυτές οι αξίες των προγόνων μας η πηξίδα για να πετύχουμε περισσότερη ευημερία και να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή. Δεν αξίζουν στο λαό μας νέες απογοητεύσεις. Το μήνυμα της φετινής επετείου είναι ένα. Απεμπλοκή από πολέμους, αλληλεγγύη στους λαούς. Το αθάνατο έπος του 1821, αλλά και τα ηρωικά κατορθώματα των προγόνων μας, συνεχίζουν να μας εμπνέουν μέχρι σήμερα. Χρόνια πολλά, αιωνία η ευγνωμοσύνη μας στους αθάνατους ήρωες του 21. Αυτή την ελευθερία έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε και να την εμβαθύνουμε. Η παρέλαση ολοκληρώθηκε με τα πεζοπόρα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος. Στην εθνική μας επέτειο αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, εκφράζοντας τις ευχές του και τα συγχαρητήριά του στον ελληνικό λαό. Πάμε στο Χριστόδουλο Αθανασάτο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το μήνυμα Μπλίνκεν. Στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών εστιάζει το μήνυμα του κύριου Μπλίνκεν, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επωφελούνται από τους βαθύτατους και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς δέσμευσης στη δημοκρατία, την καινοτομία και την επέκταση των ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως προέλευσης ή ικανότητας. Αυτό είναι το μήνυμα του κ. Μπλίνκεν. Σε ευχαριστούμε, Χριστόδουλε.